Χαίρετε, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε καφέ μαζί και να διαβάσουμε μια ιστορία η οποία έχει πλάκα. Μεταξύ άλλων έχει και πλάκα. Παράγγενε, λέει, μόνο 4 σουβλάκια για να φάμε και μου έλεγε ούκεν το πολλό το εφ. Θέκλα μας, σε παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο περίπου και πραγματικά σε θαυμάζω πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα υπέροχα βίντεο και την ψυχική εκπαίδευση που μας παρέχεις. Να σε καλά. Είμαι μια γυναίκα 33 ετών. Χώρισα πριν 1,5 χρόνο από μια σχέση 6 χρόνων. Κατάφερα με ψυχοθεραπεία να το ξεπεράσω, καθώς ήταν πολύ ξαφνικό για μένα, και κατάφερα να μην επιστρέψω όταν εκείνος θυμήθηκε πως ήταν λάθος η απόφαση του να με χωρίσει. Ύστερα από πολύ κλάμα, στενοχώρια αλλά και επιμονή, κατάφερα να βρω τον εαυτό μου και ένιωθα πολύ καλά μόνη μου. Μπράβο. Μέχρι που ερωτεύτηκα. Και ερωτεύτηκα έναν άνθρωπο που δεν έπρεπε. Γιατί δεν έπρεπε, άραγε. Στην αρχή επικοινωνούσε συνέχεια μαζί μου, με έκανε να γελάω συνεχώς, μιας και έχει υπέροχο χιούμορ. Για κάθε τι είχε την τέλεια τάκα και επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος με έξυπνο χιούμορ, με ενθουσίαζε αυτού του είδους επικοινωνία με τις έξυπνες χιουμοριστικές ατάκες. Η αλήθεια είναι ότι το χιούμορ είναι αφροδισιακό. Αλλά θέλει και άλλα πράγματα για να προχωρήσει η κουβέντα. Πήγαινα σπίτι του και συζητούσαμε με τις ώρες. Μέχρι που προχωρήσαμε σεξουαλικά. Και αντί να πηγαίνει η καλύτερη επικοινωνία μας, όλο και αραίωνε. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει όταν ο άλλος αυτό που επιδιώκει είναι την κατάκτηση. Όχι τη σύνδεση, όχι την αγάπη, αλλά την κατάκτηση. Όταν το ρώτησα, μου είπε πως δεν είναι σε φάση για σχέση, ότι περνάει καλά μαζί μου και θέλει αυτό χωρίς ταμπέλες. Κάπου εκεί γκρεμίστηκαν όλα. Και αν κάποιος μου έλεγε πως θα έκανα εφήμερη σχέση με κάποιον, θα γελούσα. Και να, που χωρίς να το θέλω, πραγματικά κέρδισε η ανάγκη της επιβεβαίωσης μέσα μου. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι την καταβρίσκουν με το φλερτ. Γι' αυτό προτού σε πάει στο κρεβάτι ένιωθε πολύ ωραία να περνάει χρόνο μαζί σου, να χιουμορίζεται, να κάνετε χιούμορ, να περνάτε ώρες, μέχρι να επιτύχει αυτό που ήθελε. Μετά θυμήθηκε ο άνθρωπος πως δεν θέλει σχέση, ότι γούσταρε αυτό που οδηγεί στη σχέση και όχι τη σχέση την ίδια. Μια επιβεβαίωση που όσες φορές και αν τον είδα δεν πήρα ποτέ. Και αυτή η ανάγκη για επιβεβαίωση είναι πολύ κακός σύμβουλος σε τέτοιες περιπτώσεις. Με καλούσε περίπου μια φορά στις 2-3 εβδομάδες, μπορεί και περισσότερο, και έχουμε βρεθεί περίπου 6-7 φορές συνολικά. Εγώ πάντα περίμενα να με καλέσει και ποτέ δεν ήμουν αυθόρμητη να του πω θέλω να σε δω, ενώ τον ήθελα μέσα μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν πρότεινες εσύ να βρεθείτε γιατί φοβόσουνα να μην φας χιλόπιτα, να σου πει όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω. Και ίσως επειδή μέσα σε αυτή την άτυπη σχέση, αυτού του είδους τη σχέση που είχατε, ήσουν ερηγμένη. Δεν είχες το πάνω χέρι, αυτός είχε το πάνω χέρι. Όμως παρατήρησα τις εξής συμπεριφορές, οι οποίες με κάνουν να λέω πως πρέπει να τελειώσει η ιστορία αυτή. Όταν πήγαινα σπίτι του και μου έλεγε πως θα πάρει φαγητό, έπαιρνε μόνο 4 σουβλάκια και τίποτα άλλο, 4 καλαμάκια να υποθέσω, Έμενε σε ολόκληρη βίλα με ακριβό αυτοκίνητο, πολύ καλή δουλειά και το μόνο που έπαιρνε ήταν 4 σουβλάκια όπου ήθελε να τα μοιραστεί μαζί μου κιόλας. Δεν φτάνει ο άνθρωπος που ήταν γαλαντόμος και ήθελε να τα μοιραστεί, το έχεις και παράπονο. Αλλά φυσικά του έλεγα πως έχω φάει και έτρωγε και τα 4 μόνος του. Αχ, ωραίος αυτός. Είναι ένας γκόμενος έτσι οικονομικός. Πώς αλλιώς θα μάζευε χρήματα για να αγοράσει τη βίλα, το αυτοκίνητο κτλ. Κάποια φορά είχε ήδη παραγγείλει ξανά αυτά τα 4 σουβλάκια, χωρίς να με πάρει έστω να με ρωτήσει αν πεινάω και αν θέλω κάτι και εγώ για φαγητό, μιας που με περίμενε. Αντιθέτως, εγώ πήγαινα κρασί ή γλυκά, μιας που είμαι ένας δοτικός άνθρωπος και το έκανα με την καρδιά μου.
Ο καθένας το κάνει με ό,τι καρδιά έχει, μάνα μου. Αν έχει μικρή καρδιά θα παραγγείλει 4 σουβλάκια. Αν έχει μεγάλη καρδιά θα παραγγείλει, υποθέτω, ολόκληρη ποικιλία. Επίσης δεν μου έκανε σχεδόν ποτέ κομπλιμέντα. Είναι, δεν είναι τζάμπα τα κομπλιμέντα. Και στο ερωτικό κομμάτι δεν έπαιρνα σχεδόν τίποτα. Βιαζόταν γενικά και δεν τον ένοιαζε αν θα τελειώσω. Και όταν μια φορά του είπα ήθελα και δεύτερη φορά, η οποία θα ήταν πρώτη για μένα, μου απάντησε γελώντας: Ούκεν το πολλό το εφ είναι μια αρχαία φράση που σημαίνει η αξία δεν είναι στο πολύ. Ένα άλλο βράδυ το ρώτησα γιατί τελείωσε αμέσως και πως εγώ δεν πρόλαβα να τελειώσω και μου είπε έπρεπε να μου πεις να σε περιμένω. Α, έπρεπε να του πεις ότι δεν τελείωσε, το κατάλαβε. Και του λέω θα σου πω τα αυτονόητα. Η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω πολύ την παρέα του γιατί με κάνει να γελάω πολύ και τα προκαταρκτικά γιατί είναι ένας πολύ γοητευτικός άνδρας, αλλά γενικά για κάποιο λόγο δεν νιώθω καλά δίπλα του. Κόρη μου, για κάποιο λόγο ή για συγκεκριμένους λόγους τους οποίους μας τους έχεις καταγράψει? Τι σημαίνει απολαμβάνεις τα προκαταρκτικά γιατί είναι ένας πολύ γοητευτικός άνδρας? Σημαίνει ότι στην ερωτική σύνδεση μαζί του εσύ δεν διεκδικείς τα αυτονόητα. Δεν τα διεκδικείς τα αυτονόητα, δεν τα ψάχνεις τα αυτονόητα και φτιάχνεσαι μόνο ότι ένας τόσο γοητευτικός άνδρας κάνει κάτι μαζί σου. Πρέπει να το ψάξεις αυτό. Χαμηλή ερωτική αυτοεκτίμηση και χαμηλή ερωτική αυτοπεποίθηση. Είναι περίεργο αυτό που θα πω, γιατί ενώ κάνει χιούμορ τον νιώθω κάπως ψυχρό σαν άνθρωπο, χωρίς συναίσθημα. Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό? Επειδή πολλές φορές το χιούμορ χρησιμοποιείται ως μηχανισμός άμυνας. Προκειμένου να μην μοιραστεί κάποιος κάτι, προκειμένου να μην συνδεθεί, κάνει χιούμορ. Το χιούμορ είναι ένας μηχανισμός άμυνας κάποιες φορές, που μπορεί να είναι συμβιβαστικός. Ενώ όταν είχαμε κάνει το θεωρητικό vlog για τους συμβιβαστικούς και τους δημιουργικούς μηχανισμούς άμυνας, είχαμε κατατάξει το χιούμορ στους δημιουργικούς μηχανισμούς άμυνας ή στους υγιείς μηχανισμούς άμυνας, κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το χιούμορ ως ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας. Προκειμένου να μην εκφράσουν συναίσθημα, κάνουν χιούμορ. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά είναι τα vibes που μου μεταδίδει. Λες και κατά βάθος είναι μοναχικός και μελαγχολικός, ενώ φαινομενικά είναι κοινωνικός και ξέρει πολύ κόσμο. Να εμπιστευτείς το gut instinct σου που σε προειδοποιεί για αυτό που πραγματικά είναι αυτός ο τύπος. Η κοινωνικότητα, η επιφανειακή κοινωνικότητα, δηλαδή το να ξέρει κάποιος πολύ κόσμο και να συνομιλεί με πολλούς ανθρώπους, δεν σημαίνει και ουσιαστική κοινωνικότητα. Που η ουσιαστική κοινωνικότητα έχει να κάνει με την ικανότητα σύνδεσης με άλλους ανθρώπους και κοινωνίας με άλλους ανθρώπους, να μπορείς να μοιράζεσαι πράγματα και κυρίως συναισθήματα με άλλους ανθρώπους. Ίσως κάνω λάθος σε αυτό, δεν ξέρω, όχι, σωστά κάνεις. Είπαμε να εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου, τον gut instinct σου. Κάθε φορά σχεδόν την επόμενη μέρα νιώθω άσχημα που πήγα. Λέω γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Δεν μου αξίζει να είμαι τέτοια επιλογή για κάποιον. Να ακούσεις αυτά σου τα συναισθήματα. Γιατί είναι πολύ καλή πληροφόρηση από τον εσωτερικό σου κόσμο. Έχω να προσφέρω πολλά παραπάνω σαν άνθρωπος. Άλλωστε εγώ ήμουν σε μια σχέση τόσα χρόνια και ήθελα να κάνω οικογένεια και όχι να παίζω. Ξέρω πως ίσως αυτό να μην ήταν έρωτας, διότι ο έρωτας είναι κάτι αμοιβαίο και αυτό φαίνεται από την αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που μας γράφεις, το ξαναδιαβάζω. Ίσως αυτό να μην ήταν έρωτας, διότι ο έρωτας είναι κάτι αμοιβαίο και αυτό φαίνεται από την αρχή. Έχεις δίκιο. Αυτή τη φορά έχει περάσει ένας μήνας χωρίς να με καλέσει. Ίσως γιατί απομακρύνθηκα κάπως, δεν απαντούσα τόσο στα μηνύματά του. Και πολύ καλά έκανες. Έχω σκεφτεί την επόμενη φορά που θα με καλέσει, αν γίνει αυτό, να του πω πως δεν με καλύπτει κάτι τόσο περιστασιακό και βρίσκω το σεξουαλικό κομμάτι μονόπλευρο. Δεν του χρειάζεται να του πει κάποιος την αλήθεια, να μην πιστεύει ότι τα κάνει και τέλεια. Καλή ιδέα θα ήταν να δώσεις μια ανατροφοδότηση, να του πεις την αλήθεια. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα μπορούσε επίσης να εξαφανιστώ, αλλά τον βλέπω αρκετά συχνά στο γυμναστήριο που δεν μπορώ να αλλάξω. Αν με δει εκεί, μου μιλάει και μου κάνει πλάκα. Ναι, γιατί την πλάκα την έχει στο τσεπάκι και η πλάκα επίσης είναι δωρεάν. Πολλές φορές με θυμώνει που με θυμάται μια στο τόσο και από την άλλη λέω πως δεν είναι αυτός. Είναι έτσι και το πρόβλημα είμαι εγώ που το δέχομαι. Κακώς το δέχεσαι και έχεις δίκιο που το δέχεσαι. Αλλά άρα δεν έχω λόγο να θυμώνω, απλώς μπορώ να το σταματήσω. Δίκιο έχεις. Αναλαμβάνεις τη δική σου ευθύνη.
Γενικά με προβληματίζει ο τρόπος που θα ξεκόψω, γιατί από τη μια δεν του αξίζει κάτι ξεκάθαρο και από την άλλη είναι ίσως η ανάγκη μέσα μου να είμαι σωστή, ευγενική για να νιώθω καλά. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχεις είναι αυτή της δικαίωσης, του να δικαιώσεις εσύ ουσιαστικά τον εαυτό σου. Δηλαδή θα του πεις την αλήθεια όχι για να τον εξυπηρετήσεις, όχι για να τον βοηθήσεις, αλλά για να δικαιωθείς εσύ μέσα σου. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη και τη συμβουλή σου στο τι μπορώ να κάνω. Πώς σταματάμε να σκεφτόμαστε κάτι που μας αρέσει έστω και στην εμφάνιση αλλά και διανοητικά? Σ' αρέσει στην εμφάνιση και σ' αρέσει διανοητικά λόγω του χιούμορ, αλλά είναι κομμάτια της διανόησης του που σου αρέσει, δεν είναι όλος. Αδιαφυσβήτητα η ψυχοθεραπεία βοηθάει, έχω κάνει και μπορώ να αντιληφθώ τους λόγους που επέμενα σε αυτή την επιλογή. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγάλωσα, τα γνωρίζω αυτά. Δεν αρκεί μόνο να τα γνωρίζεις, αγάπη μου, πρέπει να τα δουλέψεις κιόλας. Δεν αρκεί μόνο να τα γνωρίζουμε, πρέπει να τα δουλέψουμε κιόλας. Και ποια μπορώ να πω στον εαυτό μου και στην εγωιστική πλευρά που όλοι έχουμε, αυτή που πίστευε ότι έκρινε και επέλεξε σωστά, ότι ξέρεις, έκανες λάθος επιλογή τελικά. Λάθος επιλογές που έχουμε κάνει και θα κάνουμε, είναι μέσα στο παιχνίδι να κάνουμε λάθος επιλογές. Και πολλές φορές κάνουμε το λάθος, να επιμένουμε στις λάθος επιλογές, προκειμένου να μην να μην στενοχωρήσουμε τον εαυτό μας, να μην παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος ή να μην προσβληθούμε στους άλλους για την επιλογή που έχουμε κάνει. Φτάνει η γνώση του γιατί κάνουμε τις επιλογές μας, γιατί είμαστε συνεξαρτώμενοι. Εγώ την έχω τη γνώση αυτή και όμως το λάθος το έκανα. Δεν φτάνει η γνώση, χρειάζεται και εφαρμογή της γνώσης και χρειάζεται και εξέλιξη πάνω σε αυτόν τον τομέα και περαιτέρω ψυχοθεραπεία. Εάν έχεις σταματήσει την ψυχοθεραπεία, ίσως είναι καλή ιδέα να τη συνεχίσεις ή να κάνεις και ένα νέο κύκλο για να ενδυναμωθείς. Πριν μια εβδομάδα έτυχε να δεχτώ να βγω με έναν άντρα που γνώριζα πριν πολλά χρόνια και μετά από 3 μέρες τον είδα χέρι-χέρι με άλλη. Γέλασα πολύ, αλλά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους. Δεν θα ήθελα να απογοητεύομαι, αλλά ίσως μετά από τα 6 χρόνια σχέσης να χρειάζεται να μείνω κι άλλο χρόνο μόνη μου. Μπορεί, ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να αφήσω πίσω αυτόν τον άνθρωπο, όπου σίγουρα μετά από ένα χωρισμό τόσο χρόνων ήταν λάθος επιλογή. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Θέκλα. Λοιπόν, πώς ξεκόβεις από αυτόν τον τύπο? Νομίζω ότι την περισσότερη δουλειά την έχεις κάνει ήδη, που η περισσότερη δουλειά είναι γνωστική και συναισθηματική. Γνωστικά έχεις κατανοήσει τι συμβαίνει. Έχεις κατανοήσει ότι ο άνθρωπος αυτός λειτουργεί με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι λειτουργείς εσύ. Δεν είναι δοτικός όπως είσαι εσύ, δεν είναι εκφραστικός όπως είσαι εσύ και δεν ενδιαφέρεται για τα δικά σου συναισθήματα. Όπως προφανώς εσύ ενδιαφέρεσαι για τα δικά του ή ενδιαφερόσουν τουλάχιστον για τα δικά του. Όταν τελειώσουμε από μια μακροχρόνια σχέση, θέλουμε το χρόνο μας για να συνέλθουμε και να μπορέσουμε να είμαστε ξανά καλά μόνοι μας. Πολλές φορές, τον πρώτο καιρό μετά από ένα χωρισμό, έχουμε έτσι μια δυναμική διάθεση, νιώθουμε καλύτερα, πρόσκαιρα και νομίζουμε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει τελειώσει η διαδικασία του να ξεπεράσουμε ένα χωρισμό από μια μακροχρόνια σχέση και πέφτουμε στην παγίδα να πάμε στην επόμενη σχέση, κουβαλώντας όμως ουσιαστικά μέσα μας τις ανασφάλειες και τα ελλείμματα, τα συναισθηματικά ελλείμματα που μας έχει αφήσει ο χωρισμός και που μας έχει αφήσει η προηγούμενη σχέση. Γιατί αν ήταν μια σχέση η οποία δεν θα μας τραυμάτιζε, δεν θα μας πλήγωνε, δεν θα τελείωνε και όλα αυτή η σχέση. Κάπου σε αυτή τη διαδικασία βρέθηκες και εσύ, ίσως, δεν μπορώ να γνωρίζω, θα το συζητήσεις με τον την ψυχολόγο σου αυτό το ζήτημα, εάν επιλέξεις να εμπλακείς ξανά στη ψυχοθεραπεία. Μπήκες στη διαδικασία να τα φτιάξεις με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι χιουμορίστας, ο οποίος έχει καλή εμφάνιση, όπως είπες, έχει καλή δουλειά, έχει μια καλή κοινωνική εικόνα, ίσως είναι αυτό που θα λέγανε κάποιοι, το βάζω σε εισαγωγικά, αλφα μέιλ, σπουδαίος άνδρας. Μπήκες στη διαδικασία να γνωρίσεις αυτόν τον άνδρα, ξεγελάστηκες
από την υπομονή που είχε να παίξει το παιχνίδι του φλερτ επί μακρόν, γιατί είπες ότι πήγαινε στο σπίτι του και μιλούσατε με τις ώρες και δεν όρμηξε κατευθείαν να πάει στο ψητό. Όταν πλέον πήγε στο ψητό, το οποίο ήταν πολύ, ήταν 4 καλαμάκια μόνο, ήταν πολύ λίγο, ήδη είχες δεθεί. Ήδη είχες συνδεθεί και συναισθηματικά ίσως, αλλά και γνωστικά. Δηλαδή είχες τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου ότι τώρα εγώ ξεκινώ μια καινούρια σχέση με αυτόν τον πολύ σπουδαίο άνδρα, με την πολύ σπουδαία δουλειά, με το ωραίο αυτοκίνητο, με το μεγάλο σπίτι. Και βρέθηκες σε αυτή τη διαδικασία να δέχεσαι τα πράγματα που κανονικά δεν θα δεχόσουν, που ίσως μέσα στην εξάχρονη μακρόχρονη σχέση σου να μην τα δεχόσουν, να μην δεχόσουν αυτόν τον εγωκεντρισμό και το τσιγκουνιό στα πάντα. Τα δέχθηκες όμως, μπήκες σε αυτή τη διαδικασία και τώρα έχεις συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι αυτό που σου ταιριάζει. Και συναισθηματικά νομίζω ότι έχεις αντιδράσει και νιώθεις κάποιο θυμό για αυτόν τον άνδρα, ο οποίος δεν σου δίνει αυτό που σου δικαιούσε και αυτό που δικαιούται η κάθε γυναίκα και αυτό που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια ερωτική σχέση. Μέσα σε μια ερωτική σχέση δικαιούμαστε να λάβουμε συναισθήματα, να λάβουμε αγαθά, να μοιραστούμε πράγματα, να μην δίνουμε μόνο εμείς, να παίρνουμε κιόλας. Το δικαιούμαστε όλοι. Είναι άδικο για την ψυχή μας, είναι άδικο για τα συναισθήματα μας, είναι άδικο για μας γενικά, για την ύπαρξή μας να μπαίνουμε σε ερωτικές σχέσεις που μόνο δίνουμε και δεν παίρνουμε. Οπότε συναισθηματικά και γνωστικά είσαι έτοιμη να το τελειώσεις τώρα. Ξέρω, είναι δύσκολο πράγμα να μπεις ξανά στη διαδικασία να πενθήσεις και αυτό το χωρισμό από αυτή τη σύντομη σχέση, αλλά και να ξαναπενθήσεις το χωρισμό από την προηγούμενη σχέση, γιατί αυτό συμβαίνει. Όταν ακολουθούμε την άποψη ο έρωτας με έρωτα περνάει, με την οποία εγώ προσωπικά διαφωνώ, και μπαίνουμε σε μια νέα σχέση για να ξεπεράσουμε την προηγούμενη ή νομίζοντας ότι έχουμε ξεπεράσει την προηγούμενη, όταν τελειώσει και αυτή η καινούρια σχέση, τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξανά και το πένθος της προηγούμενης σχέσης που δεν είχε ολοκληρωθεί. Το πένθος είναι κάτι βαρύ, είναι κάτι δύσκολο, που όμως άμα το βιώσουμε, άμα αφήσουμε τον εαυτό μας να περάσει μέσα από το πένθος, κάποια στιγμή τελειώνει. Δηλαδή όσο το φοβόμαστε, τόσο περισσότερο επιμικρύνουμε τη διάδρασή μας μαζί του. Ενώ αν βουτήξουμε μέσα στο πένθος, αν αφήσουμε τον εαυτό μας να βιώσει το πένθος, κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Η γνώμη μου είναι να έχεις έτοιμο ένα κείμενο για αυτόν τον κύριο, στο οποίο να εξηγείς τους λόγους για τους οποίους θεωρείς ότι δεν σου ταιριάζει αυτή η σχέση και ότι δεν σου αξίζει αυτή η σχέση ή αυτού του είδους το αλυσβερίσει, και την επόμενη φορά που θα σε προσκαλέσει και προκαλέσει να παίξετε ξανά το ίδιο εργάκι, να του το στείλεις αυτό το κείμενο. Ένα κείμενο ξεκάθαρο, στο οποίο να εκφράζεις τις επιθυμίες σου, τις ανάγκες σου και να εξηγείς με ποιο τρόπο δεν καλύπτονται αυτές οι επιθυμίες και ανάγκες από αυτή τη διασύνδεση που έχετε μεταξύ σας, και να τον ενημερώνεις ότι από αγάπη προς τον εαυτό σου έχεις επιλέξει να τερματίσεις αυτή την ιστορία. Για την ιστορία, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τσιγκούνιδες στα υλικά αγαθά, είναι τσιγκούνιδες και στα συναισθηματικά αγαθά. Ένας άνθρωπος έχει πολύπλευρη προσωπικότητα και ένα τέτοιο βασικό χαρακτηριστικό όπως η έλλειψη δοτικότητας δεν μπορεί να είναι μόνο σε έναν τομέα στη ζωή του, θα αφορά όλους τους τομείς στη ζωή του. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι άλλος στο φαγητό και άλλος στον έρωτα. Όπως είσαι στον έναν τομέα, είσαι και στον άλλον τομέα. Αν είσαι δοτικός εκεί, θα είσαι δοτικός και εδώ. Αν μοιράζεσαι εκεί, θα μοιράζεσαι και εδώ. Και είναι αλήθεια ότι όλοι μας δικαιούμαστε να έχουμε το καλύτερο δυνατόν που μπορούμε να λάβουμε από τις σχέσεις μας, και βασικά πράγματα όπως το να παίρνουμε αγάπη, όπως και να δίνουμε, όπως το να παίρνουμε συναισθήματα, όπως και να δίνουμε, όπως το να παίρνουμε ειδονή, όπως και να δίνουμε, είναι βασικά πράγματα τα οποία δεν τα διαπραγματευόμαστε σε μία σχέση. Και μιλάμε εδώ πέρα για έναν τύπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίος, θεωρεί ότι είναι τέλειος και δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει ελλείψεις και λατώματα τα οποία δεν τον κάνουν και τόσο σπουδαίο και ιδανικό. Και χρειάζεται ίσως αυτή την ανατροφοδότηση
για να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμη και αν δεν το κατανοήσει αυτός, γιατί μπορεί να λειτουργήσει ο εγωισμός του και να σε μειώσει εσένα και να σου πει, άμα εσύ δεν ήσουν πολύ σπουδαία κομμένα και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν μοιραζόμουν και το φαγητό μου και δεν σε φρόντιζα και ερωτικά, μπορεί να μην το δεχθεί αυτό που θα του πεις. Για σένα είναι πολύ σημαντικό να το πεις, γιατί θα έχεις δικαιώσει τον εαυτό σου και θα έχεις βάλει τον εαυτό σου σε μια καλύτερη προοπτική. Την προοπτική αυτή που δημιουργούμε μια ερωτική σχέση, μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση γιατί μας ταιριάζει, γιατί θα μας κάνει καλό. Όχι γιατί θα κάνει καλό στον άλλον, όχι για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Και στις ερωτικές μας σχέσεις δικαιούμαστε να είμαστε εγωιστές και να παίζουμε με ίσους όρους. Δηλαδή να δίνουμε και να παίρνουμε, να παίρνουμε και να δίνουμε και δικαιούμαστε να πετούμε στις ερωτικές μας σχέσεις το πλήρες κατά την άποψή μας. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ένας άνθρωπος με τον οποίο δημιουργούμε μια ερωτική σχέση να έχει κάποια ελαττώματα, να έχει κάποιες προσωπικές δυσκολίες, να τα αναγνωρίζει αυτά τα ελαττώματα, αυτές τις ελλείψεις και να προσπαθεί να εξελίσσεται και να γίνεται καλύτερος άνθρωπος, δηλαδή να έχει πνευματικότητα. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό το πράγμα από το να μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζει ότι τα κάνει όλα σωστά, ο οποίος νομίζει ότι είναι τέλειος και ότι μόνο οι δικές του επιθυμίες και οι δικές του ανάγκες είναι άξιες για να πληρωθούν και των άλλων είναι ασήμαντες. Και να σκέφτεται ίσως και να λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο που σου κάνει χάρη που το κάνει μαζί σου και δεν έχει σημασία πώς το κάνει ή πώς θα ήθελες εσύ να το κάνει. Δικαιούσε την αγάπη μου.